τον σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ότι ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό, με ισχυρό ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής, δεν είναι ένα ακόμα σύνθημα. Δεν είναι ένα σύνθημα μιας χρήσης. Το σύνθημα αυτό, με το οποίο καλούμε την εργατική τάξη, την νεολαία, τις γυναίκες, όλα τα λαϊκά στρώματα στις πόλεις και τα χωριά να ξεσηκωθούν και να γυρίσουν την πλάτη σε αυτό το καταπιεστικό και σάπιο σύστημα και τα κόμματά του, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα συμπληρωματά τους, στυλοβάτες αυτού του συστήματος, είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή και τους αγώνες του λαού και έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία. Τα αποτελέσματα είναι γραμμένα με χρυσά γράμματα στην ιστορία και τις μεγάλες κατακτήσεις των εργαζομένων του λαού μας με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή. Με το ΚΚΕ μπροστά, ο λαός, οι λαοί απέδειξαν ότι είναι παντοδύναμοι και ανίκητοι όταν παλεύουμε πίστη και αφοσίωση στο δίκαιο και τα συμφέροντά τους. Λαμπρό παράδειγμα είναι οι λαϊκές εποποιίες που έσωσαν την ανθρωπότητα από το τέρας του φασισμού. Η 1η Μάη 1945, η μέρα που η κόκκινη σημαία, το λάβαρο του σοσιαλιστικού κράτους της Σοβιετικής Ένωσης, υψώθηκε θριαμβευτικά στο Ράισταγ από τον κόκκινο στρατό, είναι το αιώνιο σύμβολο αυτού του αγώνα, καθώς και η 9η του Μάη του 1945 που η Γερμανία συνδικολόγησε ανεφόρον, αφού ο κόκκινος στρατός είχε συντρίψει τον κύριο όγκο των φερόμενων ως ανίκητων των στρατευμάτων του ναζιστικού κράτους. Η εποποιία του ελληνικού λαού κάτω από τη σημαία του ΕΑΜ Ελλάς και την καθοδήγηση του ΚΚΕ που έσωσε το λαό από την πείνα και τη σκλαβιά και απελευθέρωσε την Ελλάδα από την τριπλή φασιστική σκλαβιά είναι ένα ακόμα λαμπρό παράδειγμα. Όπως λαμπρό παράδειγμα είναι και ο Μάης του 1936, οι σύγχρονοι αγώνες για την ανατροπή της δικτατορίας 1967-1974 και οι κατοπινοί αγώνες για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Το σύνθημα αυτό κρύβει μέσα του μια τεράστια δυναμική, ικανή να εμπνεύσει μεγάλες ανατροπές και κατακτήσεις. Ανατροπές στις συνειδήσεις όλων όσοι αγανακτούν από την εκμετάλλευση και την καταπίεση, από την εξαπάτηση και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όλων όσοι αναζητούν και προσδοκούν μια αξιοπρεπή ζωή και δεν συμβιβάζονται με τα επιδόματα πείνας και κοροϊδίας. Αυτές οι ανατροπές τις βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Το ζήσαμε αυτή την περίοδο με τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις του λαού και της νεολαίας με αφορμή τα εγκλήματα στα Τέμπη. Το σύνθημα «Όχι άλλες θυσίες για τα κέρδη των λίγων» έχει κατασταλάξει τη συνείδηση εκατοντάδων χιλιάδων εργατών και νεολαίας. Το ζούμε μέσα από τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αγώνες που ξεσκεπάζουν τον βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όλα τα άλλα κόμματα την προβάλλουν ως υπόδειγμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό το κίνημα αγωνίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αποκτήσει δυναμισμό, να πλατείνει, να αγκαλιάσει κάθε τόπο δουλειάς και σχολείο, να εξελιχθεί σε μια δυνατή συμμαχία εργατών, μικρών αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, αυτοαπασχολουμένων γυναικών και νεολαίας. Να γίνει κίνημα ανάσχεσης της βαρβαρότητας που γεννάει Τέμπη. Να γίνει κίνημα ανατροπής της βαρβαρότητας. Γι' αυτό το ΚΚΕ ζητάει δύναμη, την ψήφο και τη συμμετοχή των λαϊκών ανθρώπων και της νεολαίας. Να κάνουμε αυτό το κίνημα παντοδύναμη, πολιτική δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Το σύνθημα αυτό του ΚΚΕ εμπνέει ακόμα αγώνες και ανατροπές στους σχετισμούς δύναμης. Στο κοινοβούλιο, στα συνδικάτα, στην τοπική διοίκηση, στα πανεπιστήμια, παντού.
ώστε οι άνθρωποι του Μόχθου να παίρνουν τις τύχες στα χέρια τους με τους δικούς τους εκπροσώπους, παραμερίζοντας όλα τα αναχώματα που στείλουν οι εκμεταλλευτές του λαού για να διασφαλίζουν τα κέρδη και τα προνόμια τους σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού. Τέτοιες αλλαγές και ανατροπές στους σχετισμούς δύναμης γίνονται κάθε μέρα μέσα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, όπου οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ αναδείχνονται σε πρώτη δύναμη, όπως η πασπουδαστική στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στους εκπαιδευτικούς, στους αγρότες και αλλού. Ακριβώς αυτή η δυναμική πρέπει να εκφραστεί και στις βουλευτικές εκλογές με την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ σε ψήφους και βουλευτές. Αλλά ανατροπές μπορεί να έχουμε και θα έχουμε στα θεμέλια της καπιταλιστικής εξουσίας που γεννάει και αναπαράγει την σημερινή αθλειότητα, τους πολέμους, τις οικονομικές κρίσεις, τις επιδημίες, τη φτώχεια, την ακρίβεια, τις καταστροφές του περιβάλλοντος, τις τεράστιες ανισότητες και κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Τα άλλα κόμματα, όλοι τους, διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού και της νεολαίας, είναι ακριβώς οι στυλοβάτες αυτού του συστήματος. Μόνο το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρόγραμμα που μπορεί να απαλλάξει το λαό οριστικά από όλα όσα το βασανίζουν και τον πληγώνουν. Η ιστορία διδάσκει, όταν οι λαοί βγαίνουν στο προσκήνιο και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους, είναι ανίκητοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έληξε με την νίκη της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Ο δεύτερος πόλεμος έληξε με τη γέννηση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, με τη νίκη των λαών και μεγάλες κατακτήσεις. Τη δύναμη του λαού φοβούνται οι καπιταλιστές όλο τον κόσμο. Αυτό το κίνημα θέλουν να αποτρέψουν. Το σύνδημα του ΚΚΕ, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Εμπνέει σήμερα χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που στρατεύονται στις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ή συμπορεύεται μαζί του και δίνουν όλες τις δυνάμεις τους χωρίς να λυπούνται κόπους και θυσίες για τα δίκαια του λαού για να ζήσει καλύτερες μέρες. Μας εδραιώνει την πεποίθηση ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν ο λαός πιστέψει στη δύναμή του, όταν εμπιστεύεται το ΚΚΕ, όταν βάζει ως προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και των παιδιών του και όχι τις προτεραιότητες του κεφαλαίου που του βάζουν τα κόμματα που ευθύνονται για τα δεινά του. Μπορεί με το ΚΚΕ δυνατό να φέρει τα πάνω κάτω. Γνωρίζετε, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν λέει λόγια χωρίς αντίκρισμα. Δεν λέει παραμύθια για να ξεγελάσει κανέναν. Δεν πετάει στα σύννεφα. Με τη δύναμη της αλήθειας, της ιστορικής πείρας και της επιστήμης, αλλά και με τη δύναμη του παραδείγματος και της αναδιοτελούς μεγάλης ακούρασης, προσφοράς και δράσης των δυναμεών του. Με τέτοια λόγια μιλάει. Το κάστρο που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, το περίφημο γιατί κουλέ, είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Είναι ένα ακόμα σύμβολο αυτής της τιτανομαχίας ανάμεσα στις δυνάμεις της αντίδρασης και της οπισθοδρόμησης και της δυνάμεις της αντίστασης και του αγώνα για να ανθρωπεύσει ο άνθρωπος. Οι μάρτυρες που πέρασαν από αυτό το κάτεργο, όσοι έπεσαν με το κεφάλι ψηλά από τα βόλια των εχθρών του λαού, όχι μόνο έχουν δικαιωθεί από την ιστορία, αλλά στέκουν μπροστά μας οδηγοί. Το παράδειγμά τους συνεχίζουμε ατρόμητοι, ακούραστοι, ασυμβίβαστοι για να προχωρήσει μπροστά αυτός ο τόπος και να δικαιωθούν οι θυσίες τους. Το μνημείο που ετοιμαζόμαστε να τοποθετήσουμε σε αυτό εδώ το χώρο θα είναι μια διαρκής υπόμνηση ότι δεν τους ξεχνάμε και συνεχίζουμε τον αγώνα ως την τελική νίκη. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, φυλακές, φορέ,
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί το μεγαλείο της λαϊκής αφύπτισης στην περίοδο της τριπτικής φασιστικής κατοχής 41-45. Πώς έγινε δυνατό σε συνθήκες όπου η φασιστική πότα και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, που δεν ήταν λίγοι, σκορπούσαν το φόβο και τον τρόμο, να οργανωθεί η αντίσταση του λαού που κορυφώθηκε με την απελευθέρωση της χώρας με την καθοδήγηση του Άμελας. Κι όμως, αυτό που φάνταζε αδύνατο έγινε δυνατό. Έγινε δυνατό γιατί το ΚΚΕ μπήκε μπροστά. Μπήκε μπροστά έχοντας εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού και πριν απ' όλα της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Μπήκε μπροστά έχοντας εμπιστοσύνη στη δύναμη του ίδιου του λαού και στην πρωτοπορία, στην πρωτοπόρα δουλειά των μελών και στελεχών του, των φίλων και οπαδών του. Δεν υπολόγισε κόπους και θυσίες και με τη δύναμη του παραδείγματος ενέπνευσε ένα πρωτοφανέρωτο για τα ιστορικά δεδομένα λαϊκό ξεσηκωμό. Με τη δύναμη της οργάνωσης, με την ίδρυση του ΕΑΜΕΛΑΣ ΕΠΟΝ της Εθνικής Αλληλεγγύης, έδωσε στο λαό τεράστια δύναμη. Δίπλα στα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ οργανώθηκε ένα συγκλονιστικό κίνημα αλληλεγγύης. Υπολογίζεται ότι από την Εθνική Αλληλεγγύη βοηθήθηκαν με διάφορους τρόπους πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα. Το ΚΚΕ αντλούσε συνεχώς δυνάμεις από την εργατική τάξη στο λαό και έγινε ο αναγνωρισμένος ηγέτης τους. Η ψυχή, ο αιμοδότης, και οδήγησε τον αγώνα του ελληνικού λαού ως την απελευθέρωση και το διώξιμο του κατακτητή. Ο λαός έγινε κυρίαρχος. Πηγή έμπνευσης της λαϊκής αφύπτισης ήταν ο αγώνας και των άλλων λαών και πάνω απ' όλα οι νικηφόρες μάχες του κόκκινου στρατού της δύναμης που τσάκισε τον φασισμό και προσέφερε στον αγώνα της μεγαλύτερης θυσίας. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανήκει μεγαλύτερη τιμή και δόξα για την οργάνωση και ανάπτυξη του μεγαλειώδους κινήματος εθνικής αντίστασης και απελευθέρωσης. Αποτείμω φόρο τιμής σε όσους και όσες έδωσαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι στα πεδία των μαχών και στην παρανομία για τη συντριβή του φασιστικού υπεριαλισμού. Όλες οι άλλες δυνάμεις της αστικής τάξης και τα κόμματά της, με φωτεινές εξαιρέσεις, ήταν οι μεγάλοι απόντες αυτού του έπους. Άλλοι πήραν το δρόμο και βρέθηκαν μακριά από την Ελλάδα. Άλλοι συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και άλλοι προτίμησαν να φυλάξουν το τομάρι τους. Όλοι μαζί όμως είχαν ως πρωταρχική τους έγνοια πώς θα διασφαλίσουν την εξουσία και τα προνομιά τους. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Ο λαός έσωσε το λαό με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά. Αγαπητοί σύντροφοι και σύντροφοι, φίλοι, το ΚΚΕ δεν ξύπνησε ένα πρωί και ξαφνικά εμπνεύστηκε το λαϊκό ξεσηκωμό κατά των κατακτητών. Το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του είχαν διαμορφώσει στέρεους βαθιούς δεσμούς με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα πριν από τον πόλεμο. Είχαν δοκιμαστεί σε πολύ σκληρούς ταξικούς αγώνες με το μεγάλο κεφάλαιο και τα κόμματά του. Ήταν η δημιουργή του Μάη του 1936, όπου ο λαός και στρατός ενώθηκαν και έγραψαν λαμπρές σελίδες ηρωισμού. Ήταν οι προτεργάτες μεγάλων αγώνων και διεκδικήσεων για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ζωής. Να μην δουλεύουν οι εργάτες ολημερείς, να έχουν λίγο χρόνο ξεκούρασης, να έχουν στοιχειώδη ασφάλεια και περίθαλψη, να έχουν καλύτερο μεροκάματο. Είχαν δοκιμαστεί όχι μόνο στα εργοστάσια και στους άλλους τόπους δουλειάς που ήταν στην κυριολεξία κάτεργα και στους δρόμους, είχαν δοκιμαστεί και σε άνισες μάχες με τις ιδιωτικές αρχές και το κράτος των καπιταλιστών. Κάθε αγώνας για τα δικαιώματα των εργατών και των παιδιών τους προκαλούσε θανάσιμο μίσος όλων αυτών. Οι δολοφονίες, οι εξορίες, οι φυλακές, τα βασανιστήρια ήταν στην ημερήσια διάταξη. Η κρατική καταστολή κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις αρχές της δεκαετίας του 30 πήρε μεγάλες διαστάσεις. Και οι αγώνες των εργατών και των αγροτών αντιμετωπίστηκαν για πυρός και σιδήρου κυριολεκτικά. Να μερικά στοιχεία. Το 1933 κηρύχτηκαν
482 απεργίες με 100.000 εργάτες. Το 34 περίπου 480 απεργίες με 182.000 εργάτες. Από τον Ιούλη του 1929, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του ιδιώνυμου, και μέχρι το Μάρτιο του 1933 δολοφονήθηκαν 27. Έγιναν 13.000 περίπου και πάνω συλλήψεις και καταδικάστηκαν 2.500 σε 2 περίπου χιλιάδες χρόνια φυλάκισης και 884 χρόνια εξορίας. Στάθηκαν στο Καλπάκι 120 φαντάροι, ενώ καταγράφτηκαν 1.479 ξυλοδαρμοί. Ο Αϊστράτης, η Ακροναπλία, το Γεντί Κουλέ και δεκάδες άλλοι τόποι εξορίας και φυλακών θα γίνουν κυριολεκτικά κάστρα αγώνα και θυσίες. Και αποκορύφωση της κτηνοδίας απέναντι στον αγωνιστή λαό ήταν η παράδοση 1.200 φυλακισμένων κομμουνιστών από τη δεκτορία του Μεταξά στους κατακτητές, όπου οι περισσότεροι εκτελέστηκαν στο Κούρνοβο, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, του Παύλου Μελά. Στον Αϊστράτη και αλλού δεκάδες πέθαναν από το μαρτύριο της πείνας, γιατί αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας. Μέσα από τέτοιους αγώνες, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι αγωνιστές του ΚΚΕ ατσαλώθηκαν και αναδείχτηκαν ως λαϊκοί αγωνιστές και ηγετικές μορφές του αγώνα του λαού μας. Αυτούς τους δεσμούς, αυτό το αγωνιστικό κύρος και την πείρα αξιοποίησε το ΚΚΕ και μπήκε μπροστά στην οργάνωση της Εθνικής Αντίστασης και την απελευθέρωση της Ελλάδας. Σήμερα μπροστά στις 9 του Μάη, μέρα μεγάλης νίκης για τους λαούς, τιμάμε τους αναφερατικούς αγώνες των λαών για τη συντριβή του χειροφαρισμού μαζί και του ελληνικού λαού. Τιμάμε τους ηρωικούς αυτούς αγώνες, διδασκόμαστε και εμπνεώμαστε για νέους και νικηφόρους αγώνες. Είναι πολλά και άξια προσοχής τα ιστορικά συμπεράσματα αυτής της περίοδου. Μας εξοπλίζουν με σπουδαία γνώση, δύναμη και αντοχή για την οργάνωση των σημερινών αγώνων που έχουν ως κύριο περιεχόμενο την κοινωνική απελευθέρωση από την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Το σύνθημα του ΚΚΕ, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής με ισχυρό ΚΚΕ, μας εμπνέει για νέους άθλους. Κλείνοντας, ας κρατήσουμε ως οδηγό της πάλης μας σήμερα ορισμένα από τα συμπεράσματα αυτά. Συμπέρασμα πρώτο. Οι παλιές γενιές που έζησαν τη φρίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δικαιολογημένα λένε «ποτέ πια πόλεμος». Το ίδιο έλεγαν και οι προηγούμενες γενιές που έζησαν εξίσου τις μεγάλες καταστροφές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποδείχνεται όμως από την ιστορία ότι ούτε οι επιθυμίες ούτε οι ευχές αποτρέπουν τους πολέμους. Σήμερα ζούμε σε συνθήκες που μας παραπέμπουν σε καταστάσεις που επικρατούσαν τις παραμονές τόσο του Πρώτου όσο και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ο πόλεμος που διεξάγεται σήμερα στο έδαφος της Ουκρανίας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία μέρα με τη μέρα κλιμακώνεται και συσσωρεύονται τεράστιοι κίνδυνοι για ένα γενικευμένο παγκόσμιο πόλεμο πιο καταστροφικό. Είναι πόλεμος ληστών για το ξαναμοίρασμα των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Είναι σύγκρουση υπεριαλιστών για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, για σφαίρες επιρροής και κυριαρχίας προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων κάθε χώρας ή ομάδας χωρών. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν. Πληρώνουν βαρύ τίμημα και ειδικά οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Μια σύγκρουση που απλώνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Από την Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τα Βαλκάνια, την Ασία και τον Ελληνικό. Ζούμε μια τεράστια κούρσα εξοπλισμών και τη δοκιμασία όλων και νέων οπλικών συστημάτων και σύγχρονων τεχνικών στη διεξαγωγή του πολέμου. Αποδείχνεται ότι ο πόλεμος είναι σύμφυτος με αυτό το σύστημα, με το καπιταλιστικό σύστημα και γεννιέται από τον ανταγωνισμό
για το ξαναμοίρασμα των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τους δρόμους ενέργειας. Είναι αποτέλεσμα της όξυσης των αντιθέσεων ανάμεσα στα διάφορα μονοπωλιακά συμφέροντα για το κέρδος. Αντιθέσεις που δεν μπορούν να λυθούν με προσωρινούς ή εύθραστους συμβιβασμούς. Αντιθέσεις που παίρνουν διαστάσεις τεράστιες σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που η μια διαδέχεται την άλλη. Οι υπεριαλιστές για να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους σε βάρος της ανθρωπότητας εξαπατούν και παραπλανούν τους λαούς, εξαπολύουν τόνους ψευτιάς. Τέτοιο ψέμα είναι ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε με αφορμή το σύμφωνο Ρίμπεντροπ και Μολότοφ. Τέτοιο τερατώδες ψέμα είναι η ταύτιση του φασισμού κομμουνισμού Χίτλερ-Στάλιν. Τέτοιο τερατώδες ψέμα είναι ότι ο πόλεμος σήμερα στο έδαφος της Ουκρανίας γίνεται για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας από τα αυταρχικά καθεστώτα. Έχουν φτάσει στο σημείο να αναγορεύουν την 9η Μάη ως μέρα της Ευρώπης και κατά του κομμουνισμού και τιμούν τους συνεργάτες των Ναζί στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και όχι μόνο, ως πατριωτικές δυνάμεις. Αυτοί που χρησιμοποίησαν τους μηχανισμούς και τα στελέχη της φασιστικής Γερμανίας στις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ και των μυστικών τους υπηρεσιών. Αποδείχθηκε από την ιστορία ότι μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να απαλλάξει οριστικά την ανθρωπότητα από τους πολέμους. Για πάνω από 70 χρόνια οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών ζούσαν και δημιουργούσαν σε συνθήκες ειρήνης. Και οι λαοί είχαν ένα στήριγμα στον αγώνα τους κατά του υπεριαλισμού, όπως ο λαός του Βιετνάμ. Η σημερινή Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν ανήκει σε κυβερνήσεις τύπου Πούτιν, στυλοβάτες του ρώσικου υπεριαλισμού, που καπηλεύονται την 9η του Μάη για να θωρακίζουν ιδεολογικά την καπιταλιστική παλινόρθωση στην ΣΥΝΕΣ. Η Σοβιετική εποποιία έχει κληρονόμους όλους όσους αγωνίζονται για την εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η Ελλάδα είναι βαθιά μπλεγμένη, πολύ βαθιά, σε αυτόν τον πόλεμο που διεξάγεται τώρα στο έδαφος της Ουκρανίας και γενικεύεται. Με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ξέφραγο αμπέλι για τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ. Συμμετέχει στην κούρσα των εξοπλισμών. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί έχει ωφέλη η ντόπια αστική τάξη. Γιατί προσδοκά μερίδιο στη Λία, στα κέρδη και στον ανταγωνισμό της με άλλες αστικές τάξεις και με την αστική τάξη της Τουρκίας στην περιοχή μας. Μόνο η συμμετοχή των εφοπλιστών που θησαυρίζουν από τις μεταφορές, ειδικά του αμερικάνικου αερίου, τα λέει όλα. Το πρόβλημα για τον ελληνικό λαό είναι ότι όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι μπλεγμένες μέχρι τα μπούνια και στηρίζουν αυτή την πολιτική και τη συμμετοχή της Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Μάλιστα στις εκλογές δεν λένε κουβέντα για όλες αυτές τις εξελίξεις οι παραπάνω δυνάμεις. Είναι ψεύτες, υποκριτές και επικίνδυνοι για το μέλλον του λαού και της χώρας. Πρέπει να ορθωθεί τείχος. Μόνο ο λαός μπορεί να τους φράξει το δρόμο με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Δεύτερο συμπέρασμα. Ο ελληνικός λαός δεν μπόρεσε να χαρεί τη ελευθερία του και τις θυσίες του από την απελευθέρωση της χώρας, γιατί η αστική τάξη της Ελλάδας με τους συμμάχους της, τους Εγγλέζους, καλαδοκούσαν και πέτυχαν στο τέλος με την πανουργία και τα όπλα των Εγγλέζων να αρπάξουν την εξουσία από τα χέρια του λαού. Τότε, το 1944, το κύρος των αστικών πολιτικών δυνάμων βρίσκονταν στο κατώτερο σημείο και η οργανωτική τους υπόσταση σε πλήρη διάλυση εξαιτίας της στάσης τους απέναντι στο σκλαβωμένο λαό. Μεγαλέμποροι, βιομήχανοι, τραπεζίτες,
που εξ αρχής συνεργάζονταν με τους κατακτητές, δυνάμωσαν τις συνεργασίες το 1944, παίρνοντας πλούσιο μερίδιο από το λύσεμα του λαού. Βρήκαν την ευκαιρία να πληρώνουν μεροκάματα που δεν έφταναν ούτε για 100 δράμια φακές, πατάτες. Φούσκωναν τις τιμές, έκλειβαν τα τρόφιμα, κατέστρεφαν οικονομικά τους εργαζόμενους βιοπαλιστές, ενώ ότι αύξησαν 5 και 100 φορές τα πλούτη τους. Την ίδια όμως περίοδο η πλειοψηφία της εργατικής τάξης και πολύ ευρύτερες δυνάμεις είχαν ταχθεί με το ΚΚΕ και αναγνώριζαν τον καθοδηγητικό του ρόλο στην απελευθέρωση της χώρας. Αυτές οι λαϊκές δυνάμεις βρίσκονταν σε οργάνωση μάχης, έχοντας στην εμπροστοφυλακή τους δικό τους στρατό χιλιάδων μαχητών υπό τη διοίκηση στρατιωτικά ειδικευμένων ανθρώπων. Ήταν τότε δυνατή η είσοδος των μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων στην Αθήνα, η κατάληψη των εργοστασίων και η δημιουργία εργατικών συμβουλίων, η συγκρότηση εργατικής κυβέρνησης και η γενική επικράτηση ολόκληρου του πληθυσμού. Δεν έγινε όμως δυνατό, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σύρθηκε στην πολιτική της Εθνικής Ενότητας και της συμμετοχής σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και άφησε έδαφος στην καλύτερα προετοιμασμένη αστική τάξη με τους ταγματασφαλίτες και τους συνεργάτες των Γερμανών όλα αυτά τα προβράσματα τύπου Τσαού Σαντών, Πούλου, Χρυσοχώου και άλλους να πέσουν σαν τις ίαινες πάνω στο ιαμικό κίνημα. Είναι χιλιάδες οι αγωνιστές εθνικής αντίστασης που βρέθηκαν στις φυλακές, στις εξορίες, δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι οι παρουτοκαπνισμένοι αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και το κόμμα τους, το ΚΚΕ, δεν υποτάχθηκαν στη βία. Στο δίλημα της αλυσίδες ή τα όπλα, διάλεξαν τα όπλα γράφοντας νέες σελίδες ηρωισμού με την εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το συμπέρασμα είναι ολοφάνερο. Οι έννοιες έθνος και ελευθερία δεν έχουν το ίδιο νόημα για τους αστούς, τα κόμματά τους και την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Και για το τότε και για το σήμερα και για το αύριο. Για τον αστό και τα κόμματά του σημαίνει και κεφαλαιοκρατική οικονομία και ταξική διάδοση της κοινωνίας που προϋποθέτει μια τάξη κυρίαρχη, την πλουτοκρατία, να εκμεταλλεύεται όλους τους άλλους, εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Η έννοια της ελευθεριάς για την αστική τάξη σημαίνει ελευθερία για την οικονομική εκμετάλλευση και υποταγή των εργατών, αγροτών, μικρών ιδιοκτητών. Είναι ελευθερία για τους αστούς, κεφαλαιοκράτες και σκλαβιά για τους πολλούς. Όταν λοιπόν σήμερα η Νέα Δημοκρατία μιλάει για ισχυρή και παραγωγική Ελλάδα και αυτοδύναμη κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ για δίκαιη Ελλάδα και ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας με προοδευτική συμμαχική κυβέρνηση, όταν όλοι τους ορκίζονται στην ελεύθερη οικονομία, δεν έχουν κατά νου τα συμφέροντα των πολλών, αλλά πάρα απ' όλα τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και την υποταγή του λαού σε αυτά ως μονόδρομο. Το έχουν αποδείξει και ως κυβερνήσεις και ως αντιπολίτευση. Ο ένας συνεχίζει το έργο του άλλου και δυο μαζί τους στηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Η κοινωνική συνοχή που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η σοσιαλδημοκρατία είναι το πιο ύπουλο και επικίνδυνο σχέδιο για το λαό. Είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας με αφορμή τους αγώνες στη Γαλλία, των εργατών στη Γαλλία, ότι εμείς εδώ περάσαμε αντιασφαλιστικούς νόμους, όπως ο Κατρούγκαλος, του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς να ανοίξει μύτη. Αυτή την προσφορά υπόσχεται στους καπιταλιστές, ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί καλύτερα τα συμφέροντά τους με το λαό υποταγμένο. Γι' αυτό και για την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να τραβήξουν το δικό τους δρόμο
όπως λέει το σύνθημα του ΚΚΕ, μόνοι τους και όλοι μας με το κουκουέ μπροστά. Για να διεκδικήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή ως την οριστική κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Στην εποχή μας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ζήσουμε ασύγκριτα πιο καλά. Αντί αυτού πηγαίνουμε πίσω και τα παιδιά μας να ζουν πολύ χειρότερα από τους πατεράδες τους. Συμπέρασμα τρίτο. Αντισεισμική ψήφος δεν είναι αυτή που θα πάει στα λεγόμενα μικρότερα κόμματα και ειδικά στα διάφορα φασιστικά μορφώματα. Όλοι αυτοί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το λαό και τις ανάγκες τους. Ούτε Βελόπουλος, ούτε Χρυσή Αυγή και τα διάφορα υποκαταστάτες. Είναι δυνάμεις που συνδέονται με χίλια νήματα με τους μηχανισμούς του κράτους, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτό το ρεύμα δεν είναι έκφραση οργής υπέρ των φασιστοειδών. Έκφραση οργής, όπως λέει ο Βελόπουλος, ο Βαρουφάκης. Είναι δυνάμεις στην υπηρεσία του συστήματος και προετοιμασμένη για κάθε βρώμικη δουλειά. Έχει αποδειχτεί σε όλη την ιστορία, αλλά και στις μέρες μας. Από τη φασιστική 3Ε εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από τον πόλεμο, που πληρώνονταν από βιομήχανους και τραπεζίτες και το κιλά τους εργάτες που πάλευαν για το 8ωρο και το μεροκάματο, τα τάγματα ασφαλείας στην κατοχή, την Καρφίτσα και την ΕΚΟΦ πριν τη Χούντα και στις μέρες μας τη Χρυσή Αυγή και τους άλλους με τον Κασιδιάρη ή τους αντικαταστάτες τους με τη βούλα του νόμου. Ο Κασιδιάρης απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο, αλλά πήρε το πράσινο φως ανταυτού ο τέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Η θεωρία των δύο άκρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μήτρα που γεννά τα τέρατα του φασισμού με όποιο πρόσωπο. Η μόνη αντισεισμική ψήφος είναι αυτή που πάει στο ΚΚΕ, το κόμμα με την τεράστια προφορά και την απαράμιλη πολιτική και ηθική αξία. Και ένα τελευταίο συμπέρασμα. Κανένα δικαίωμα για τους πολλούς δεν κατακτήθηκε χωρίς αγώνα. Ακόμα για τα απλά και αυτονόητα σήμερα δικαιώματα είμαστε υποχρεωμένοι να παλεύουμε μέσα και έξω από τη Βουλή και κυρίως στον δρόμο. Αλλά κάθε κατάκτηση δεν γίνεται χωρίς σκόπους και θυσίες. Οι κομμουνιστές είναι πρώτοι στους αγώνες και στις θυσίες. Με τέτοιο πνεύμα αυτοθυσίας δίνουμε τη μάχη άνθρωπο τον άνθρωπο για να δυναμώσει σήμερα το ΚΚΕ και αύριο να είναι ο ηγέτης των μεγάλων ανατροπών για να απαλλαγεί οριστικά ο λαός μας από τη μιζέρια, τη μυρολατρία, την επιλογή κάθε φορά του μικρότερου κακού από την εκμετάλλευση και την αδικία. Αν σήμερα παλεύουμε με αισιοδοξία και το κεφάλι ψηλά, το χρωστάμε στις γενιές που πέρασαν πριν από μας και στην παρακαταθήκη που μας άφησαν. Το χρωστάμε σε όλους αυτούς που προτίμησαν κάθε ίδιους διωγμό και το θάνατο, παρά να υπογράφουν δηλώσεις μετανοίας τους εκμεταλλευτές και ληστές του λαού. Το χρωστάμε στους πάνω από 400 εκτελεσμένους στο χώρο που σήμερα βρισκόμαστε. Και στο όνομά τους ορκιζόμαστε ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη και ότι θα δικαιωθούν οριστικά και απετάκλητα. Θα τιμήσουμε τον αγώνα και τη θυσία τους και τις στερνές τους επιθυμίες όπως αυτή της Κούλας Ελευθεριάδου λίγο πριν πέσει από τα βόλια του κράτους της εθνικοφροσύνης. Στερνή μου επιθυμία για σας, τους παιτικούς μου, είναι να πονέσετε, να αγαπήσετε και να δώσετε ό,τι μπορείτε στο κόμμα που παλεύει για τα καθολικά λαϊκά συμφέροντα. Στο κόμμα που έλαχε σε μένα η τιμή να είμαι μέλος του. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμπρός, με το κεφάλι ψηλά, προχωράμε.